μυστική αφρικανική χώρα θα στείλει στο Κίεβο ανταλλακτικά αρμάτων μάχης. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης καταδίκασε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εφαρμόζοντας κυρώσεις στη Μόσχα, οι περισσότερες χώρες της Αφρικής έχουν ουδέτερη στάση σε όλη αυτή την κατάσταση. Κάποιες από αυτές τις χώρες, όπως η Νότια Αφρική, δέχεται βοήθεια από την Δύση, αλλά παράλληλα κρατά στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτόν τον μήνα, ωστόσο, το Μαρόκο έγινε το πρώτο αφρικανικό έθνος που έδειξε επίσημα την υποστήριξή του στο Κίεβο. Μετά από αίτημα των ΗΠΑ, η Ραμπάτ θα στείλει ανταλλακτικά για κύρια αρμάτα μάχης τύπου TAF-72 στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την σελίδα Le Journal d'Afrique, Αμερικανοί διπλωμάτες κατάφεραν να πείσουν την μαροκινή κυβέρνηση να μεταφέρει ανταλλακτικά τάγκς στην Ουκρανία κάτω από άκρα μυστικότητα. Βέβαια, δεν πρόκειται πλέον για απόρριτη πληροφορία. Τα μαροκινά TAF-72. Οι βασιλικές ένοπλες δυνάμεις του Μαρόκο έχουν δεκάδες TAF-72B και TAF-72BK, τα οποία απέκτησαν από την Λευκορωσία μεταξύ 1999 και 2001. Έτσι, η χώρα αποτελεί μία από τις πολλές της Αφρικής που επιχειρούν άρματα μάχης της εποχής του ψυχρού πολέμου. Τα περισσότερα από αυτά τα κράτη αγόρασαν τα τάγκς από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Τον Ιούλιο του 2015, η Ουκρανική Ukrboron Service πλησίασε το Μαρόκο προς αναζήτηση ανταλλακτικών για τα κύρια άρματα μάχης της, αλλά η συμφωνία αποδείχτηκε πως δεν προχώρησε πολύ. Τώρα όμως, υπό την αμερικανική πίεση, η Ραμπάτ θα βοηθήσει στην συντήρηση των Ουκρανικών TAF-72. Για να δούμε όμως, ποιες είναι οι σχέσεις Μαρόκου-Ρωσίας. Οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ραμπάτ μπορούν να περιγραφούν μόνο ως περίπλοκες. Η Ρωσία υπήρξε η πρώτη χώρα στην περιοχή της Ευρώπης, η οποία δημιούργησε σχέσεις με το Μαρόκο το 1777. Αργότερα βέβαια, η χώρα υποστήριξε την γαλλική απεικιοκρατία. Η πολιτική της Μόσχας άλλαξε την δεκαετία του 1920, όταν η Κομμουνιστική Διεθνής υποστήριξε μια κομμουνιστική εκστρατεία εναντίον της γαλλικής απεικιοκρατικής παρουσίας στο έθνος της Βόρειας Αφρικής. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, αφού απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Γαλλία, το Μαρόκο έγινε ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς συνεργάτες της Σοβιετικής Ένωσης στην Αφρική. Η κατάσταση βέβαια πήρε την κάτω βόλτα όταν η Μόσχα παρήχε όπλα στην Αλγερία την δεκαετία του 80. Τα τελευταία χρόνια όμως, Ρωσία και Μαρόκο συνεχίζουν να διατηρούν καλές σχέσεις, με την Ραμπάτ να μην παίρνει μέρος στην ψηφοφορία των Ηνωμένων Εθνών για καταδίκη της ρωσικής εισβολής. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η μαροκινή κυβέρνηση έχει εκφράσει τις ανησυχίες της για στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.